Φίλες και φίλοι του ένωση.gr, καλησπέρα. Είναι Κυριακή 8 Οκτωβρίου, είμαι ο Σταύρος Καζαντζόγλου και είναι το σχόλιο της ημέρας μέσα από τις οθόνες του Ένωση TV. Είναι περίεργο να ολοκληρώνεται μία αγωνιστική και η ΑΕΚ να μην συμμετέχει, αλλά από την άλλη, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και με τις συνεχείς μετακινήσεις που είχε η ομάδα όλη αυτή την περίοδο, ήταν αναμενόμενο πως κάποια στιγμή το πρόβλημα της πανδημίας θα έφτανε και στη δική μας αυλή. Είναι σημαντικό η ΑΕΚ να βγει με τις λιγότερες δυνατές απώλειες μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, να μπορέσουν να είναι σύντομα όλα τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος και οι ποδοσφαιριστές και όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές της ομάδας, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά, να ξαναβρει την ισορροπία της και να συνεχίσει στη διάρκεια της σεζόν. Η αγωνιστική που ολοκληρώθηκε δεν μας άφησε κάποια έκπληξη, κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με ό,τι περιμέναμε. Έτσι κι αλλιώς, για να πω την αλήθεια, δεν είχα την προσδοκία ούτε ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε να αφήσει βαθμούς στην Κρήτη με την εικόνα που έχει όφη αυτή την περίοδο, ούτε βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να χάσει πόντους στη Ριζούπολη από τον Απόλλωνα. Είναι παιχνίδια που ούτως ή άλλως, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες θα τα έπαιρναν όπως και το έκαναν και θα συνέχιζαν την πορεία τους. Για να είμαι μάλιστα απόλυτα ειλικρινής, πιστεύω πως έτσι θα πάει έως το τέλος. Όσο περνά ο καιρός, όσο σφίγγουν περισσότερο οι απαιτήσεις, τόσο θα λιγοστεύουν τα λάθη προς την κάθε πλευρά. Γι' αυτό και όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτό το οποίο επιμένω και ζητάω είναι να υπάρχει απόλυτη συγκέντρωση και ετοιμότητα της ΑΕΚ για το στόχο του πρωταθλήματος. Είναι πάρα πολύ κομβικό για την ΑΕΚ να παραμείνει μέσα στην υπόθεση του πρωταθλήματος όσο πιο μακριά γίνεται και ή δυνατόν να το κατακτήσει στο τέλος της σεζόν. Δεν ανήκω σε εκείνους που είναι απογοητευμένοι ή που δεν πιστεύουν ότι η ΑΕΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ ίσα ίσα πιστεύω ότι και το πρωτάθλημα μπορεί να πάρει η ΑΕΚ, αλλά και μακριά να πάει στην Ευρώπη. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει όμως να βρει την αγωνιστική της ισορροπία, να μπορέσει να γεμίσει με επιλογές σε κάθε θέση, όπως αναμένεται να συμβεί μετά την διακοπή του πρωταθλήματος και έπειτα και αφού ξεπεραστεί το ζήτημα με τον κορονοϊό. Και στη συνέχεια να μπορεί να εξελιχθεί ως ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα που υπήρχαν στην ΑΕΚ το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και από την εμφατική ευρωπαϊκή νίκη μέσα στην Ουκρανία επί της Ζόρια. Από την άλλη όμως δεν μπορώ και να αρνηθώ ότι η ΑΕΚ σταδιακά φαίνεται πως δείχνει σημάδια βελτίωσης, πως εξελίσσεται ως ομάδα, ακόμα και στα μάτσα όπου απέτυχε αγωνιστικά, έδειχνε πως σταδιακά έβρισκε τις λύσεις, μπορούσε να βγάλει ορισμένα τα προβλήματα που μας προβλημάτιζαν όλους στο ξεκίνημα της σεζόν. Ειδικά τώρα μάλιστα που φαίνεται να έχει ξεπεραστεί το ζήτημα με τη φυσική κατάσταση, ενώ παράλληλα πληθαίνουν και οι επιλογές που θα έχει στα χέρια του Καρέρα, έχω πλέον την προσδοκία ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να γίνει καλύτερη. Και πρέπει να γίνει, γιατί έτσι θα πάει ως το φινάλε. Με αυτόν τον σκληρό ανταγωνισμό, δίχως το περιθώριο να υπάρχει για κάποιο λάθος από κανέναν, η ΑΕΚ θα πρέπει να μπει με το μαχαίρι στα δόντια, όπως λέμε σε όλα τα παιχνίδια, και να διεκδικήσει αυτά που της αντιστοιχούν, που νομίζω ότι είναι πάρα πολλά. Είναι σημαντικά, η ΑΕΚ φέτος έχω την πεποίθηση ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε όλα τα επίπεδα. Είδατε και όσα συνέβησαν στο μπάσκετ, όπου υπήρχε μια αισχρή διαιτησία για την ΑΕΚ στο Περιστέρι, αλλά παρόλα αυτά η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου έδειξε πως έχει όλα τα φόντα να παίρνει μεγάλες και σημαντικές νίκες και να πρωταγωνιστήσει ως το φινάλε, αλλά και εκεί είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε σε βάθος χρόνου και εφόσον μας επιτρέψει η πανδημία να μπορούμε να λειτουργούμε σε καθεστώς κανονικότητας. Θέλω να κλείσω ευχόμενος χρόνια πολλά σε όλους, είναι μια σημαντική γιορτή και σε προσωπικό επίπεδο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Εύχομαι σε όλους σας τα καλύτερα, σας ζητώ και πάλι να προσέχετε πάρα πολύ τον εαυτό σας και να είστε υγιείς. Εμείς δεν θα σταματήσουμε βέβαια την προσπάθεια για ενημέρωση μόνο ότι υπάρχει τώρα το διάλειμμα των εθνικών ομάδων. Ετοιμάζουμε αρκετά σημαντικά πράγματα τα οποία θα τα δείτε και θα μπορούμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επικοινωνία ώστε να βρούμε τις λύσεις και να είμαστε έτοιμοι για να ζήσουμε όλα όσα θα μας δώσει η ΑΕΚ στο προσεχές μέλλον. Μέχρι τότε να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.